Για δεύτερη χρονιά συνεχίζονται τα αλληλέγγυα μαθήματα για μαθητές λυκείου από το στέκι πολιτικής, πολιτισμού και αλληλεγγύης Καρντελέν στην πόλη της Ξάνθης. Ένα εγχείρημα το οποίο αποτελεί σημαντική διέξοδο για οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ενώ μέσα από αυτή την πρωτοβουλία των αλληλέγγυων μαθημάτων δίνεται μία άλλη διάσταση στην παιδεία, πέρα από τη στήρα μάθηση και τα σχολεία εξεταστικά κέντρα, καθώς αναδεικνύεται και μία άλλη σχέση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Να πω πρώτα ότι ό,τι κάνουμε το τελευταίο διάστημα και από την αρχή του στεκιού πολιτικής πολιτισμού και αλληλεγγύης Καρντελέν, σε όλα όσα κάναμε, πηξίδα μας ήταν η κοινωνική χρησιμότητα. Ακριβώς πάνω σε αυτό πατάει και το εγχείρημα του αλληλέγγυου φροντιστηρίου, το οποίο είναι για μαθητές λυκείου, και γι' αυτόν τον λόγο συνεχίζει και δεύτερη χρονιά και απευθύνεται προφανώς σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Να πούμε ότι την περασμένη χρονιά, όταν ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα, οι μαθητές ήταν γύρω στους 10, ενώ μέσα σε 2 μήνες ξεπέρασαν τους 40. Φέτος ήδη η συμμετοχή από την αρχή είναι μεγάλη, οι μαθητές είναι περισσότεροι από 20, και από ό,τι φαίνεται αναμένουμε ότι η συμμετοχή θα είναι πολύ μεγάλη, δεδομένου ότι γίνονται εγγραφές καθημερινά. Να πούμε ακόμα ότι η συμμετοχή και η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών είναι αρκετά μεγάλη. Ωστόσο, καλούμε ακόμα ενδιαφερόμενους καθηγητές να συνεισφέρουν σε αυτό το εγχείρημα αλληλεγγύης. Αναζητούμε συγκεκριμένα φιλολόγους, μαθηματικούς και χημικούς, και τους καλούμε όλο το επόμενο διάστημα να δηλώσουν συμμετοχή για να συνεισφέρουν και αυτοί σε αυτό το εγχείρημα. Από την πλευρά των μαθητών, είναι σε διαδικασία και αυτοί μετά, ακόμη και από την έναρξη των μαθημάτων, να έρθουν να δηλώσουν συμμετοχή? Προφανώς, οι εγγραφές συνεχίζονται κανονικά. Να πούμε ότι η έναρξη μαθημάτων θα είναι στις 7 Σεπτεμβρίου. Στην ιστοσελίδα μας έχει αναρτηθεί και ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι προσωρινό, γιατί θα υπάρχουν και προσθήκες μαθημάτων. Εμείς συνεχίζουμε να καλούμε, όπως είπα, και τους μαθητές και τους καθηγητές, να δώσουμε και ένα τηλέφωνο στο οποίο μπορούμε να δηλώνουμε συμμετοχή. Είναι το 697 19 22 605. Και ακόμη να πούμε ότι μέσα από την πρωτοβουλία των αλληλέγγυων μαθημάτων, εμείς θέλουμε να δώσουμε και κάποια επιπλέον στοιχεία μακριά από τη στήρα μάθησης και τα σχολεία εξεταστικά κέντρα, μια διαφορετική σχέση ανάμεσα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, και νομίζω ότι αυτό είναι, και ένα είναι το σημαντικότερο πράγμα αυτού του εγχειρήματος, γιατί κάθε άνθρωπος που συμμετέχει σε αυτό βιώνει την αλληλεγγύη στην πράξη. Και να πούμε προφανώς ότι το στέκι μας βρίσκεται στην παλιά πόλη, στην οδό Μαυρομιχάλη 5-7, και οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται καθημερινά. Έχει ανακοινωθεί ήδη ένα πρώτο πρόγραμμα μαθημάτων, το οποίο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του στεκιού. Το πρόγραμμα, ωστόσο, σύντομα θα ανανεωθεί με προσθήκες μαθημάτων, ενώ μέχρι τέλη Σεπτέμβρη πιθανότατα θα έχουν καλυφθεί όλα τα μαθήματα της τρίτης λυκείου, κατεύθυνσης και γενικής, καθώς και τα περισσότερα μαθήματα από τις άλλες 2 τάξεις του λυκείου.